Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Μάριος Γκορτσίλας και είμαι commercial photographer. Στη σημερινή λοιπόν φωτογράφηση θα φωτογραφίσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και το κύριο χαρακτηριστικό που θα έχουν είναι ότι θα πάρουμε ένα spray gun και θα ψεκάσουμε από πάνω νερό ώστε να παθανατίσουμε πάρα πολύ όμορφα και ωραία τις σταγόνες που θα έχουν πέσει επάνω στο φακό των γυαλιών. Οπότε αυτά πάνω κάτω μια γρήγορη περίληψη τι θα κάνουμε σήμερα. Θα δούμε το setup, την κάμερα, τα πάντα, τις ρυθμίσεις. Και πάμε ξεκινώντας λοιπόν με τα flash και πώς θα δημιουργήσουμε το φωτισμό μας. Για αυτή τη φωτογράφηση θα χρησιμοποιήσουμε τρία flash. Και το πρώτο μας είναι από αυτή την πλευρά που είναι το DP400 Mark III της Godox μαζί με ένα standard reflector, ένα honeycomb grid των 10 μοίρων και αυτό στην ουσία θα είναι το βασικό μας φως που θα χτυπάμε ακριβώς μπροστά στους φακούς των γυαλιών και θα φωτίζουμε γενικότερα την μπροστά όψη των γυαλιών. Επίσης, το δεύτερο μας flash είναι από αυτή την πλευρά, που είναι πάλι ένα Godox DP400 Mark III, μαζί με ένα honeycomb grid των 10 μοιρών και standard reflector, και αυτό το συγκεκριμένο το flash θα το χρησιμοποιήσουμε ως background light, που θα χτυπάμε ακριβώς εδώ πέρα πίσω και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο όμορφο degradάρισμα. Επίσης, σε αυτό εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε και χρώμα, ώστε να κάνουμε το background μας λίγο πιο ενδιαφέρον και να το ξεχωρίσουμε και επίσης από τα γυαλιά για να έχει καλύτερο βάθος πεδίου. Πάμε λοιπόν να περάσουμε από την άλλη πλευρά και να σας δείξω και το άλλο το flash μας. Και το τελευταίο μας flash λοιπόν που είναι από την άλλη πλευρά όπως είπαμε είναι αυτό εδώ πέρα το SK400 Mark II. Απλά σε αυτό έχουμε βάλει ένα snoot και επίσης έχουμε βάλει και ένα honeycomb grid. Δείτε το λίγο τι είναι το honeycomb grid. Στο snoot, μπαίνει και στο snoot. Οπότε με αυτό το honeycomb grid καταφέρνουμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένη την δέσμη του φωτός. Όπου από αυτή την πλευρά θα φωτίσουμε τα αυτάκια του σκελετού. Αυτό εδώ πέρα το ξύλινο από αυτή την περιοχή, άμα φαίνεται λίγο στην κάμερα. Και θα το χτυπήσουμε έτσι το αυτάκι του γυαλιού, ώστε να γίνει ένα ωραίο ντεγκραντάρισμα και να μην είναι όλο ένα μπλα φωτεινό πράγμα. Οπότε αυτά, πάμε να περάσουμε με την κάμερα και να σας δείξω και κάτι ακόμα που χρειάστηκα ώστε να πραγματοποιήσουμε τη λήψη μας. Από κάμερα λοιπόν χρησιμοποιούμε την Nikon Z6 μαζί με τον φακό των 105 της Nikon που είναι μάκρο και μας δίνει την εμβέλεια να πάμε πολύ κοντά στο αντικείμενο και να παθανατίσουμε με πάρα πολύ λεπτομέρεια κάποια χαρακτηριστικά του. Επίσης έχουμε και τον Godox X Pro για να μεταχειριζόμαστε τα flash ασύρματα και να ρυθμίζουμε τα πάντα από εδώ πέρα όπως και είμαστε πάντα tethered στον υπολογιστή με το καλώδιο για να βλέπουμε τις φωτογραφίες και για να βλέπετε βασικά εσείς τις φωτογραφίες, αλλά και για να βλέπω και εγώ σε μεγαλύτερη οθόνη. Οι ρυθμίσεις λοιπόν της κάμερας στο διάφραγμα είμαστε στο 25, στο shutter speed δηλαδή στην ταχύτητα κλείστορ είμαστε στα 200, όπως και στο ISO είμαστε στα 80. Επίσης το white balance μας είναι στα 6000 Kelvin. Αυτά λοιπόν, πάμε να σας δείξω και κάτι πραγματάκια που θα χρειαστούμε εξτρά για να ολοκληρώσουμε τη φωτογράφηση και να μπούμε να ενεργοποιούμε ένα flash και να ξεκινήσουμε να βλέπουμε πού λειτουργεί το κάθε flash επάνω στη φωτογραφία μας. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη φωτογράφησή μας θα χρειαστούμε δύο πραγματάκια που είναι πάρα πολύ οικονομικά και μπορούμε να τα βρούμε και παντού. Το πρώτο είναι ένα spray gun που έχουμε με νερό. Θα το χρησιμοποιήσουμε ώστε να ρίξουμε πάνω στους φακούς των γυαλιών και να κάνουμε το γυαλί πιο ενδιαφέρον. Και κάτι ακόμα που έχω εγώ είναι ένα semi-frosted plexiglass που το έχω χρησιμοποιήσει για να κάνω διάχυση του φωτός από αυτό το flash που θα είναι και το main flash μας, όπως είπαμε στην αρχή, που θα πέφτει πάνω στους φακούς και θα φαίνεται πάρα πολύ ομοιόμορφα. Ενώ άμα το αφαιρέσουμε και δεν έχουμε κάτι τέτοιο, θα είναι πάρα πολύ σκληρή η λάμψη που θα πέφτει εδώ πάνω και θα είναι πάρα πολύ άσχημο το αποτέλεσμα. Επίσης κάτι εναλλακτικό μπορείτε να βάλετε μια κόλλα α4 ή ακόμα καλύτερα μια λαδόκολλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις διάχυση του φωτός ή ένα σεντόνι, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Απλά επειδή έχω στην κατοχή μου αυτό το πράγμα, είναι ένα semi-frosted plexiglass όπως είπα και στην αρχή και με βοηθάει να κάνουμε πάρα πολύ smooth το φωτισμό που θα πέφτει πάνω στα γυαλιά. Αυτά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και με τα flash μας να φωτογραφίζουμε. Και το πρώτο μας flash λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το Godox DP400 Mark III και με αυτό θα χτυπήσουμε ακριβώς εδώ στο semi-frosted plexiglass που βασικά αυτό θα είναι το βασικό μας φως που θα χτυπάει επάνω στα γυαλιά, στους φακούς και θα φωτίζει την μπροστά πλευρά των γυαλιών. Οπότε πάμε να τραβήξουμε και να δούμε το αποτέλεσμα στον υπολογιστή. Και βλέπετε λοιπόν ακριβώς το τι εννοώ που έχουμε φωτογραφίσει που όπως σας είπα θα είναι ο βασικός μας φωτισμός που θα φωτίζει τον σκελετό, τα γυαλιά,
τους φακούς και θα κάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο ντεγκραντάρισμα. Μην το βλέπετε τη σκοτεινό, όταν θα μπουν και τα άλλα τα flash θα φωτίσει ακόμα περισσότερο και θα δείτε τη διαφορά που σας λέω. Οπότε αυτά με αυτό το flash, πάμε να δούμε και το επόμενο. Το δεύτερο μας flash λοιπόν που θα φωτίσουμε τα γυαλιά είναι το Godox S400 Mark II, που με αυτό θα χτυπήσουμε, όπως είπαμε, τα φτάκια από τα γυαλιά και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γκραντάρισμα επάνω στα φτάκια που είναι ξύλινο και θέλουμε να δείξουμε και τη λεπτομέρεια, όπως και είναι και γραμμένο το logo, η μάρκα των γυαλιών. Οπότε αυτά, πάμε να τραβήξουμε την φωτογραφία μας και να δούμε το αποτέλεσμα. Και βλέπετε λοιπόν πώς το έχουμε φωτίσει, που γράφει εδώ πέρα το όνομα, το brand, και μαζί με το άλλο το flash τον μπροστά, σιγά σιγά ξεκινάμε και βλέπουμε ένα χαρακτήρα, ότι κάτι υπάρχει, βλέπουμε κάποια σχήματα και όπως σας είπα θα κάνουμε ένα γκραντάρισμα, στην ουσία από εδώ θα είναι πιο φωτεινό και θα γίνεται πιο σκούρο και θα πέσει το background ακριβώς, το flash του background ακριβώς εδώ πίσω και θα το φωτίσει και από αυτή την πλευρά. Οπότε πάμε να τραβήξουμε και με το επόμενο μας flash. Και το τελευταίο μας flash λοιπόν που θα το χρησιμοποιήσουμε ως background light είναι αυτό εδώ πέρα, το Godox το DP400 Mark III μαζί με ένα standard reflector και ένα Honeycomb grid 10 μοιρών και αυτό τα χτυπάει ακριβώς εδώ πέρα πάνω και θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γκραντάρισμα στο background ώστε να κάνουμε τα γυαλιά να βγουν από το background, να μην είναι ένα σκοτάδι όπως είδατε στη φωτογραφία με τα δύο τα flash, οπότε η χρήση αυτού νου θα είναι ως background light που είπαμε και από την αρχή. Πάμε να τραβήξουμε και την φωτογραφία και να δούμε το αποτέλεσμα. Και βλέπετε λοιπόν το background light που όπως είπαμε θα είναι εδώ πέρα, που πέφτει ακριβώς εδώ πέρα και κάνει στην ουσία τα γυαλιά να ξεχωρίζουν από το background και μας δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο βάθος πεδίου και κάνει και πάρα πολύ ωραίο το γκραντάρισμα. Οπότε και αυτό είναι το flash που είδαμε σαν background light. Επειδή όμως θέλω να το κάνω λίγο πιο ενδιαφέρον να έχει το background μας και να μην είναι ένα απλό λευκό, αυτό που σκέφτηκα είναι να βάλω λίγο χρώμα και έχουμε δύο gels. Δύο διαφορετικά χρώματα. Απλά δεν θα παίξουμε με τα δύο διαφορετικά χρώματα, θα τα ενώσουμε και τα δύο να μας βγάλει ένα χρώμα και είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα αυτό και κάνει αντίθεση πάρα πολύ ωραία με το καφέ και γενικότερα με όλο το look των γυαλιών. Οπότε, με αυτό το μανταλάκι θα το πιάσω επάνω στο background light μας. Τέλεια. Και να τραβήξουμε τη φωτογραφία μας. Και βλέπετε λοιπόν πόσο πιο ωραίο έγινε το background μας. Είναι εντελώς διαφορετικό τώρα από ό,τι είναι με το λευκό. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Κάνει και ωραία αντίθεση το αυτάκι εδώ από το γυαλί με το background. Και είναι λίγο κάτι διαφορετικό και πέφτει το μάτι σου ακριβώς εδώ πέρα πάνω. Και το τελευταίο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε όπως είπαμε είναι με ένα spray gun μαζί με που έχω βάλει νερό μέσα να ψεκάσουμε πάνω στο γυαλί, στους φακούς στην ουσία για να κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον το γυαλί μας και να δείξει πιο όμορφο. Το μυστικό εδώ είναι να κάνουμε λίγο από ψηλά, λίγο μακριά, ώστε να δημιουργηθούν γενικότερα πάρα πολύ μικρές φυσαλίδες νερού επάνω στο φακό και μετά να ρίξουμε παραπάνω νερό ώστε να γίνουν λίγο πιο μεγάλες και διάσπαρτες. Οπότε να έχουμε μία ποικιλία φυσαλίδων, να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ούτε πάρα πολύ μικρές, αλλά να έχουμε μισές και μισές, θα το πω έτσι. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ώστε να μην είναι πάρα πολύ στημένο. Τέλεια. Και βλέπετε λοιπόν πόσο πιο ωραία είναι πλέον και τώρα μία από αυτές θα είναι που θα επιλέξω και θα την χρησιμοποιήσω ως βασική φωτογραφία. Αυτή ήταν η φωτογράφησή μας λοιπόν για σήμερα και η τελική μας φωτογραφία είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε μέχρι και τώρα στο βίντεο. Εάν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και επίσης ένα σχόλιο αν θέλετε να έχετε κάποια απορία τέλος πάντων που μπορώ να σας απαντήσω. Όπως και αν θέλετε να φωτογραφίσουμε κάτι συγκεκριμένο και θέλετε να το δείτε πώς να το φωτογραφίσουμε, μπορείτε να μου το γράψετε ή μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στα social media. Όπως και να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα social media για να βλέπετε πιο περισσότερο feed από μένα με φωτογραφίσεις που ανεβάζω διάφορα BTS και στο Instagram και στο Facebook. Αυτά λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάποιο καιρό θα απουσιάζω λόγω κάποιων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν
και θα καθυστερήσω λίγο να ανεβάσω κάποια βιντεάκια, οπότε συγγνώμη αν θα καθυστερήσω και δεν έχετε κάποιο υλικό να δείτε από μένα στο πρόσφατο μέλλον, να το πω έτσι, οπότε μείνετε όμως συντονισμένοι γιατί θα ξαναφωτογραφήσουμε πάρα πολύ σύντομα και ξανά θα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!